Στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται η υποβολή του φακέλου για το πρόγραμμα Open Mall για την πόλη της Ζακύνθου. Οι συσκέψεις συνεχίζονται προκειμένου να ρυθμιστούν όλες οι λεπτομέρειες για το σχέδιο που αφορά στα ανοιχτά κέντρα εμπορίου, ενώ επίσης θα γίνει κάλεσμα στις επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συμμετάσχουν. Έχουμε τους δρόμους του ιστορικού κέντρου, όπου σχεδιάζουμε να πεζοδρομηθούν και να πλακοστρωθούν. Αυτά είναι στα πλαίσια μιας παλιάς συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια για το ιστορικό κέντρο. Άρα, τα δρομάκια αυτά θα πάρουν το χαρακτήρα πεζόδρομου με την σχετική ανάπλαση, με πλακώστρωση, με φωτισμό και τα υπόλοιπα. Η χρηματοδότηση υπολογίζεται να είναι ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για παρεμβάσεις που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους μέσω υποβολής σχετικής πρότασης που επιδιώκει να εξασφαλίσει ο Δήμος Ζακύνθου για την υλοποίηση του προγράμματος Open Mall. Το σχέδιο προβλέπει πολλές και καινοτόμες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις θα παρέχουν ειδικές κάρτες πιστότητας για αγορά προϊόντων σε ειδικές τιμές ή σε χαμηλότερες, με τη συγκέντρωση κάποιων πόντων, έξυπνες εφαρμογές, υπηρεσίες ενημέρωσης κοινού, ηλεκτρονικές τάσεις και ενημερωτικά κιόσκια. Θα προσπαθήσουμε, γιατί αγγίζει τον επιχειρηματικό κόσμο, να αλλάξει πρόσωψη όλη η Ζάκυνθος, ο εμπορικός κόσμος και οι επιχειρηματίες, οι προσώψεις των μαγαζιών, οι δρόμοι με φωτισμό, οι κάδοι με υπογειοποίηση. Μία πρόταση που πραγματικά θα αναβαθμίσει και τουριστικά και επαγγελματικά και επιχειρησιακά όλη την πόλη της Ζακύνθου. Με θετικό μάτι βλέπουν και οι επιχειρηματίες της πόλης της Ζακύνθου τη δημιουργία του Open Mall, καθώς τονίζουν ότι θα αναβαθμίσει τα μαγαζιά τους και θα τους αποφέρει σημαντικά έσοδα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τα καταστήματα, θα βοηθήσει πάρα πολύ τους επαγγελματίες, θα έρθει κόσμος, θα αναγκαστούμε και εμείς να δουλέψουμε σίγουρα περισσότερες ώρες, αλλά θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη του εμπορίου αυτή. Το Open Mall είναι ό,τι καλύτερο για την πόλη μας και πρέπει να γίνει σύντομα, σωστά, μεθοδικά και πάρα πολύ καλά. Για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Open Mall, τα χέρια έχουν δώσει ο Δήμος Ζακύνθου και το Επιμελητήριο του νησιού που εργάζονται από κοινού για να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος.